Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ συναρτάται ευθέως με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλθει δεύτερο κόμμα και το ποσοστό του είναι αυτό που προβλέπουν οι δημοσκόποι, τότε ο Κασελάκης θα αναγκαστεί είτε να φύγει είτε να φτιάξει ένα δικό του προσωπικό κόμμα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη έχει διαλυθεί. Τώρα να κρατήσει 2 μήνες, να κρατήσει 3, να κρατήσει 4, αλλά είναι, έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μαθηματικά εξακριβωμένο. Τα όσα εκτυλίχθηκαν στο συνέδριο του κόμματος με το πάμε σε εκλογές και τελικά δεν πάμε σε εκλογές για πρόεδρο απογοήτευσαν τους ψηφοφόρους που μιλούν για προδιαγεγραμμένο τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση χωρίς αντιπολίτευση που δραμώνει της. Στενοχώρια. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Αν δεν βρούνε μια επαφή να συνοηθούν, θα έχουν πρόβλημα. Οπότε πιστεύετε ότι δεν υπήρξε ενότητα? Πιστεύω ότι θα αργήσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, άμα δεν βρεθεί κάποιος ηγέτης που να μπορεί να τους κουμαντάρει όλους αυτούς τους περίεργους. Χάλια τσι βλέπω. Για από την αλήθεια χάλια τσι βλέπω. Όλα τα ενδεχόμενα μέσα είναι. Δεν υπάρχει ενότητα. Κοιτάνε να βγάλουν ένα σωμάτι του αλουνού. Η εικόνα που εξέπεμψε και στο συνέδριο η αξιωματική αντιπολίτευση είναι απογοητευτική, με τον κόσμο να τονίζει πως πλέον το μοναδικό τους ενδιαφέρον και ανησυχία είναι η ακρίβεια και όσα καλούνται να αντιμετωπίσουν υπεράσπιστοι την καθημερινή τους επιβίωση. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τα πολιτικά, μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα που έχει πάει η βενζίνα 2 ευρώ και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα έχουν φτάσει στα ύψη. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και αυτό να κοιτάξετε. Για το καλό όλων μας πρέπει να είναι όλοι να τα βρούνε κατά κάποιο τρόπο. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες? Δεν ξεπερνούνται. Γιατί άμα υπάρχουν διχόνοια από τον ένα στον άλλο δεν αλλάζουν αυτά. Και τα προβλήματα δεν πρέπει να είναι τέτοιο. Αλλά πρέπει να όλα τα κόμματα πρέπει να είναι όλοι μαζί καλά και όλοι μαζί που οι πολιτικοί να τα κουβεντιάζουν και η αντιπολίτευση με την πολίτευση να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου.